Η Τουρκία και η Αίγυπτος ανακοίνωσαν την Τρίτη την πλήρη εξομάλυση των σχέσεών τους, τερματίζοντας σχεδόν μια δεκαετία διπλωματικής εχθρότητας. Η κίνηση αυτή από τουρκικής πλευράς έχει σαφή σκοπό την υποβάθμιση των συνεργασιών της Ελλάδας με περιφερειακούς συμμάχους, καθώς και την ελληνική ΑΟΣ με μια ευρεία περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους. Σε ξεχωριστέ ταυτόχρονε δηλώσει του, οι δύο χώρε ανέφεραν ότι αποφάσισαν να αποκαταστήσουν αμοιβαία του πρεσβευτέ του στι αντίστοιχε πρωτεύουσέ του, αποκαθιστώντα πλήρω του δεσμού στο υψηλότερο διπλωματικό επίπεδο. Όπω αναφέρει το Al Monitor, η Τουρκία όρισε τον Σαλίχ Λουσέν ω πρεσβευτή τη στο Κάιρο και η Αίγυπτο επέλεξε τον Άμνερ Χαμάμι ω απεσταλμένο τη στην Άγκυρα, σύμφωνα με τι κοινέ δηλώσει. Μιλώντα σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ιορδανό ομολογό του Αϊμάν Σαφάντι, ο νέο υπουργό εξωτερικών τη Τουρκία, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτο είναι δύο ισχυρέ χώρε τη περιοχή και ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να μείνουν χώρια η μία από την άλλη. Έχουμε πλέον περάσει ένα σημαντικό στάδιο στι προσπάθειε εξομάλυνση. Από εδώ και στο εξή, οι σχέσει μα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται γρήγορα σε πολιτικού, οικονομικού και άλλου τομεί, δήλωσε. Οι δύο χώρε διέκοψαν τι διπλωματικέ του σχέσει μετά το πραξικόπημα του 2013 που ανέτρεψε την κυβέρνηση τη Αιγύπτου υπό την ηγεσία τη μουσουλμανική αδερφότητα του Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση. Όπω έχουμε αναφέρει στο πενταπόσταγμα, ο Ερντογάν επιδιώκει μυστικά συμφωνία με al για ακύρωση συμφωνιών τη ΣΑΟΣ με Ελλάδα και Κύπρο. Η οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκία ήδη παρακολουθούνται στενά από τη χώρα μα ενώ η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ ανατολικότερα του 28ου Μεσημβρινού και η ηλεκτρική διασύνδεση μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών είναι δεδομένη και δεν αλλάζει με τίποτα, ειδικά όσο είναι στην εξουσία ο πρόεδρο Αλ Σίσι και ο Αιγυπτιακό στρατό. Αυτά που χρωστάνε ή του λείπουν σε χρήμα οι Τούρκοι θα τα αναζητήσουν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με την αλαζονία μια περιφερειακή δύναμη που είναι ικανή να φτάσει ακόμα και σε πολεμική επιχείρηση για να επιβάλει τη θέλησή τη. Φαίνεται πω οι εξελίξει επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά το πενταπόσταγμα, που προμηνό είχε προειδεάσει για την επικείμενη ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και το κρυφό σχέδιο Ερντογάν κατά Ελλάδα και Κύπρο μέσα από μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα.